Βρισκόμαστε μπροστά σε τέσσερις συμφωνίες. Θα τις εξετάσουμε βέβαια σε διάδες. Η πρώτη διάδα αφορά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Ένα πρώτο, μια πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι πρόκειται για ομοειδείς συμφωνίες και σε ορισμένες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς και πανομοιότυπες σε ορισμένα σημεία αυτών των συμφωνιών. Το πιο αξιοπρόσεκτο όμως χαρακτηριστικό αυτών των συμφωνιών είναι, δεν είναι ίσως το περιεχόμενό τους, αλλά είναι ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό τους. Είναι η γεωγραφία αυτών των συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δείτε, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Συγκαπούρη, βάζω και τις άλλες δύο, περιοχή του Ινδοειρηνικού το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής βέβαια Ένωσης για την περιοχή αυτή δεν είναι τυχαίο. Αφορά μια γεωγραφική ζώνη όπου παράγεται το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει το 70% της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης. Πρόκειται για χώρες σημαντικές, στο κρίσιμο γεωπολιτικό πεδίο του Ινδοειρηνικού, ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται ραγδαία σε ένα τεράστιο θέατρο άγριων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτών των άγριων ανταγωνισμών υπήρξε η Συμφωνία Άουκους. Δηλαδή η νέα εταιρική σχέση ασφάλειας, έτσι την ονόμασαν, που συγκρότησαν οι Ηνωμένες Βρετανία, Αυστραλία, με το βλέμμα πρώτα απ' όλα στην αντιπαράθεση με την Κίνα και την κυριαρχία στην κρίσιμη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Αυτό βεβαίω την ίδια στιγμή έβγαλε πιο έντονα στο προσκήνιο και τις αντιθέσεις και μέσα στο μπλοκ το ευρωατλαντικό σηματοδοτώντας και μια νέα όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε όλη την κλίμακα. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, ακριβώς σε αυτούς, εντάσσεται και η πρόσφατη πολύ διαφημισμένη ελληνογαλλική συμφωνία και η επικείμενη βεβαίως συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια η συγκρότηση τώρα της AUKUS έχει εξ αρχής έντονα χαρακτηριστικά πολεμικής στρατιωτικής προετοιμασίας σε μια γεωγραφική ζώνη όπως ο Ινδοειρηνικός, με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, ενώ οι χώρες της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο, καλούνται όλο και περισσότερο να πάρουν θέση. Απαγορεύεται η ουδετερότητα δηλαδή. Τώρα, σύμφωνα με, την πρόσφατη, με μια πρόσφατη μάλλον ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η περιοχή του Ινδοειρηνικού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αυξανόμενη, λέει, οικονομική, δημογραφική, πολιτική βαρύτητα τη περιοχή την καθιστά βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση τη διεθνού τάξη και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, έτσι ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση του ανταγωνισμού. Υπάρχει στενή διασύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Είναι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κορυφαίο επενδυτή και ο κύριο εταίρο αναπτυξιακή συνεργασία στην περιοχή αυτή, καθώ και ένα από του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου τη περιοχή. Μαζί, Ινδοειρηνικό και Ευρώπη κατέχουν από κοινού πάνω από το 70% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών καθώς και πάνω από το 60% των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Η τρέχουσα δυναμική στον Ινδοειρηνικό έχει προκαλέσει ωστόσο και έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις αυξανόμενες εντάσεις στο εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας, της πολιτικής και της ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο, όπως λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε και να εντείνει τη στρατηγική της συνεργασία με την περιοχή, με τις χώρες δηλαδή του Ινδοϊρηνικού. Επιπλέον δε, και έχει ενδιαφέρον αυτό να ακουστεί και ανάμεσα στα άλλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι, ε, ε, είναι ε, κείμενα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δικά μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει περισσότερες κοινέ ασκήσεις και ελιμενισμούς με εταίρους της περιοχής του Ινδοειρηνικού, Μεταξύ άλλων, πολυμερής ασκήσει με σκοπό την καταπολέμηση τη πειρατεία και την προστασία τη ελευθερία τη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Έχουμε δηλαδή και στρατιωτικό αποτύπωμα τη, ή τουλάχιστον αυτό επιχειρεί, αυτή είναι η επιθυμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και αυτή στρατιωτικό αποτύπωμα στην ίδια περιοχή. Βεβαίω, λόγω ακριβώ αυτή τη συμφωνία τη Άουκου, τη πρόσφατη, οι συνομιλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αυστραλία, όπω γνωρίζουμε, έχουν παγώσει. Δεν συνεχίζονται, όπω είπε η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συμφωνίε για μια πιο προωθημένη ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Προσωρινά βεβαίω έχουν παγώσει, αλλά είναι παγωμένε. Ενώ και με τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία δεν έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια για να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους συμφωνίες, εννοείται βαθύτερου περιεχομένου, όπως είναι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Τα λέει όλα η εισηγητική έκθεση και με αυτό θα κλείσω κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα λοιπόν με την εισηγητική έκθεση της συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά και με την Αυστραλία, οι οποίες είναι πανομοιότυπες, για όποιον ε, έκατσα και τις διάβασε, λέει ότι συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της συνολικής εταιρική σχέσης τους μέσω της εμβάθυνσης της πολιτικής και τομεακής συνεργασίας και της ενίσχυσης των κοινών δράσεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων. Βέβαια, το νόημα, η ουσία βρίσκεται στο τελευταίο των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων. Θα επιτρέψουν επίσης την Ένωση να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός εποφελές και για την ελληνική πλευρά. Για την ελληνική πλευρά, για τους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους πιθανόν και για την ελληνική αστική τάξη. Για τον ελληνικό λαό δεν καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρόκειται βεβαίως και κλείνω εδώ, για συμφωνίες, συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου κατά βάση, αυτός είναι ο πυρήνας των συμφωνιών, οι οποίες γίνονται όχι βεβαίως για τα αμοιβαία συμφέροντα των λαών, δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλωστε τέτοιο χαρακτήρα ούτε τι συμφωνίες ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη, πολύ περισσότερο ανάμεσα σε, ενώσει ενώσεις καπιταλιστικών κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρόκειται για συμφωνίες που αφορούν τη διείσδυση, την επιχειρηματική δράση μεγάλων ομίλων. Σε αυτό φιλοδοξούν, σε αυτό το παιχνίδι να πάρουν μέρος και ορισμένοι ελληνικοί επιχειρηματικοί ε, όμιλοι σε ένα πλαίσιο όλο ένα και πιο ανταγωνιστικό με τις συνεργασίες και τις συγκρούσεις την ίδια στιγμή να διαδέχονται οι μεν τη ΔΕ. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τις δύο συμφωνίες και με την Νέα Ζηλανδία και με την Αυστραλία. Ευχαριστώ.